Είδατε. Ε, είδατε. Το επιδιώξατε, δεν το επιδιώξατε. Τι έγινε, γιατί το έχετε μαζέψει όλο πάνω σας, η αλήθεια είναι. Ακόμα και η επιστολή, δηλαδή. Γιατί αναφέρεστε από όλα για να καταλάβω. Θέλετε να ξεκινήσουμε αφού το πήγαμε έτσι για το σποτ που σας έβαλε πάλι στο επίκεντρο και φαίνεται ότι έχετε ισχυρή κριτική δεχθεί. Μην το πάμε μόνο κλαδικά, αλλά είναι ένα σποτ το οποίο έχει προσβάλει πάρα πολύ κόσμο. Και δημοσιογράφους, αλλά και τους πολίτες σε τελική ανάλυση. Καλά κάνετε και το ξεκινάμε από εκεί, γιατί νομίζω είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα και αφορά την ίδια τη λειτουργία της δημοκρατίας. Αφορά τον πυρήνα της λειτουργίας της δημοκρατίας, που είναι η ενημέρωση. Και δυστυχώς από την κυβέρνηση υπάρχει ένα πολύ συγκεκριμένο σχέδιο να φτιαχτεί ένα δίκτυο αντί αμοιβής στο χώρο της ενημέρωσης, της κάθε είδους ενημέρωσης, για να κάνουν στην κυβέρνηση αυτό που κάνουν σήμερα το πρωί στις εκκλησίες. Λιβανιστήρι. Ναι, μισό λεπτό πάνω μου. Προσέχτε να δείτε τώρα. Δύο λεπτά. Μισό λεπτό. Ναι, προσέχτε να δείτε. Μισό λεπτό. Παράκληση. Ναι, όχι, θα βάλω μια τελεία και παρακλήσεις πάλι ώστε πηγαίνουν με τα λιβανιστήρια οι παρακλήσεις. Είναι μέσα στο περιεχόμενο, είναι μέσα στο περιεχόμενο της λειτουργίας. Άρα δεν είναι της δημοκρατίας. Προσέχτε λοιπόν τώρα να δείτε. Και λέμε εδώ, πόσο καιρό λέμε, με πάρα πολλούς τρόπους. Ναι. Με απλή ερώτηση, ο Τσίπρας το πήρε πάνω του τώρα και κατέθεσε. Θα μας πείτε τα 20 εκατομμύρια εν μέσω πανδημίας και με απευθείας αναθέσεις που πήγαν. Είναι, ναι. Αλλά εδώ εμφανίζεται ένας δημοσιογράφος να τα πιάνει στο λοιπόν, σποτ. Βγαίνει λοιπόν ένα σποτ το οποίο ακριβώς θέλει να δείξει αυτό το θέμα και κάποιοι προσπαθούν να κάνουν την ερμηνεία που θέλουν και να πούν κάτι το οποίο νομίζω με πάρα πολύ αναλυτικό τρόπο στην επιστολή που έστειλα χθες στην ΕΣΥΑ το τοποθετώ. Η πλειοψηφία των δημοσιογράφων είναι θύματα, διότι αυτή τη στιγμή δουλεύουν σε συνθήκες τρομακτικής ανασφάλειας, μαύροι, δουλεύουν υποαμοιβόμενοι, πιέζονται από τους εργοδότες τους. Δεν είναι όλοι οι δημοσιογράφοι ίδιοι, όπως και όλοι οι πολιτικοί δεν είναι ίδιοι. Λοιπόν, αυτές είναι οι μεγάλες αλήθειες. Κύριε Σπουρλέ, δύο λεπτά. Εγώ θέλω να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Για να κάνουμε μια άντιμη συζήτηση, είμαστε και παλιοί γνωστοί. Βεβαίως. Εάν εμείς οι τρεις εδώ, για να συζητήσουμε ειλικρινά, εάν μας αφορά το θέμα ότι πέφτουν λεφτά και τα αρπάμε. Θα σας πω. Ευθέως, ειλικρινά, με πάσα αυτή. Θα σας πω. Καταρχήν, χαίρομαι που δείχνετε αυτή την ευαισθησία και καλά κάνετε. Απλώς, εγώ θα ήθελα από ανθρώπους οι οποίοι είναι χρόνια στον δημοσιογραφικό στίβο να δείχνουν ευαισθησία σε όλα τα ζητήματα. Για παράδειγμα. Από χθες το είπαμε. Γιατί για παράδειγμα. Ελευθεροτυπία. Ναι. Ελευθεροτυπία. Φάγαν τα λεφτά τους ανθρώπους στην χρεοκόπηση. Έχει ένα κτίριο, η παλιά ελευθεροτυπία. Ναι. Μπαίνει αυτή τη στιγμή σε πληστηριασμό. Ναι, και βγαίνουν οι τράπεζες, κάνουν ανακοπή, όπως το λένε οι δικηγόροι, για να πληρωθούν οι ίδιες. Και δεν υπάρχει η πολιτική ευαισθησία σε ανθρώπους οι οποίοι είναι στην ηλικία σου, Γιάννη. Δημήτρη μου, συγγνώμη, είστε καμπουράκιδες πολύ. Μα έχετε μπερδέψει, καμπουράκιδες. Εντάξει. Τι δείξατε όμως αυτή την ευαισθησία. Τώρα μας τα λέτε πραγματικά. Πού αποτυπώθηκε σε αυτό το σποτ? Βεβαίως τη δείξαμε. Βεβαίως τη δείξαμε. Πώς? Πάντοτε λοιπόν, πάντοτε ένα σποτ έχει έναν δεικτικό χαρακτήρα, αλλά νομίζω ότι όλοι καταλάβανε. Ήταν λάθος εδώ, δεν κατάλαβα. Καθόλου, διότι πιέζει μια κυβέρνηση η οποία έχει καταπατήσει κυριολεκτικά τους όρους της διαφάνειας της χρηστής διαχείρισης του δημόσιου χρήματος. Έχουμε δύο ομιλητές. Υπουργέ μου, έχετε κάτι να πείτε από αυτού? Δεν έχω. Παρακαλώ. Πάμε, λάτε. Λοιπόν, κοιτάξτε, επανέρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ με αυτό, το οποίο είναι ένα απαράδεκτο σποτ. Στην βασική του